Σοκ στο Βόλιο με άντρα που διέκοψε την κυκλοφορία στην Εθνική Οδό, φωνάζοντα του περαστικού με έκαψαν το Σάββατο. Στιγμέ τρόμου βίωσαν πάντω και οι οδηγοί στον παράδρομο τη Εθνική Οδού Βόλου Λάρισα στο ύψο του Βελεστίνου από το περιστατικό. Ο 40χρονο οδηγούσε με αρκετά ανεβασμένη ταχύτητα και πατούσε συνεχώ την κόρνα, όπω γίνεται γνωστό. Στη συνέχεια έκανε στην άκρη, βγήκε γυμνό από το όχημα, έχοντα εγκάβματα τρίτου βαθμού στο σώμα του που μάρτυρε σοκαρισμένοι τόνισαν ότι είδαν τον άνθρωπο με σηκωμένα τα χέρια ψηλά, φορούσε μόνο παπούτσια και ήταν καμένο. Ο άντρα φώναξε βοήθεια με κάψανε και ζητούσε επίμονα βοήθεια από του περαστικού. Οι οδηγοί που σταμάτησαν στο σημείο δεν μπόρεσαν να τον αγγίξουν και κάλεσαν ασθενοφόρο. Ο 40χρονο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Βόλου και στη συνέχεια στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Εκείνο συλλεύεται διασωλυνωμένο με εγκάβματα σε όλο του το σώμα.